Σήμερα βρισκόμαστε στο φιλόξενο νησί της ΚΟ, όπου και πολλοί καλλίνοι και πολλοί συμπατριώτες μου ζουν και παράγουν σε αυτό το όμορφο νησί, το γειτονικό από τη Σιχαλήνου. Είμαστε φιλοξενούμενοι του Δήμου ΚΟ και του Αντιδημάρχου, του κ. Καμπουράκη, στον χώρο που γίνεται η ανακύκλωση. Και σήμερα, σαν τοπική οργάνωση ΠΑΣΟΚ, παραδώσαμε εδώ στον χώρο πάνω από 1.800 κιλά σύμφωνα με τη ζήτηση από τη δράση που κάναμε τις 10 αντιδήμαρχοι τις 10 τελευταίες μέρες στο νησί της Καλλίνου. Ευελπιστούμε να έχουμε τη συνεργασία σας και στα επόμενα στάδια σε αυτά που έχουμε σαν τοπική οργάνωση σκεφτεί να κάνουμε οικολογικές δράσεις και είμαι σίγουρος ότι θα την έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σε ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί από την πρώτη στιγμή που σε πήρα τηλέφωνο, αγκάλιασε την ιδέα και με διευκόλυνσε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα διαδικαστικά θέματα μέχρι να φτάσει το χαρτί. Αντί να καεί στη φουματερή και έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, να το ανακυκλώσουμε εδώ στους χώρους του Δήμου και να έχουμε όφελος και εμείς, αλλά να έχει πάνω απ' όλα όφελος το περιβάλλον. Να κλείνοντας, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρωτίστως σε εσένα. Δευτερευόντως, θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμο Καλλίνου που μας έδωσε και τον κύριο Ζωήδη, τον αντιδήμαρχο, τον αντίστοιχο με εσάς, που μας έδωσε τους κάδους για να συλλέξουμε το χαρτί και το όχημα για να το φέρουμε. Και τον ιδιώτη, τον κύριο Μπούκη, που είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, γιατί μας έδωσε το χώρο στο λιμάνι. Και τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω και στον ιδιώτη τον κύριο Σκεύο Ανιστάζο, ο οποίος κάθε φορά που του λέμε κάτι αφιλοκερδός και ξέρετε, είναι από τους ανθρώπους που βάζει κανείς τα χρήματά του για να βοηθήσει. Δεν είναι δημόσιο χρήμα. Να μην το σκέφτεται. Λοιπόν, πόσο δε μάλλον ένας ιδιώτης που έχει σταθεί πάντα δίπλα μας σε τέτοιες δράσεις. Και εγώ από τη μεριά μου, φίλε Μιγγέλη, με επιτρέπει στο φίλο Μιγγέλη, μια που έχουμε μιλήσει πλέον αρκετές φορές. Θέλω να σε ευχαριστήσω και θέλω να πω ότι πραγματικά με ξάφνιασε ευχάριστα όταν ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα είχε αυτές τις ανησυχίες και μου είπε ότι ήθελε να κάνει μια τέτοια δράση που φυσικά αγκαλιάσαμε εμείς, μια και πρωταρχικός στόχος και σκοπός τουλάχιστον αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι η ανακύκλωση και είναι να μην ρυπέρουμε το περιβάλλον. Εγώ από την μεριά μου έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και που είχα σαν καθήκον. Ενημέρωσα τον Δήμαρχο, του είπα για αυτή την δράση. Με μεγάλη χαρά δέχτηκε και ο κύριος Θεοδός Νικηταράς ότι κάποιος νέος άνθρωπος που πολιτεύεται, που δρά στο γειτονικό νησί της Καλλίνου, θέλει να τον βοηθήσουμε σε αυτή τη δράση. Πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί παρακολουθώ ότι στο γειτονικό νησί έχετε μια έτσι αυξημένη περιβαλλοντολογική συνείδηση. Μια και πιστεύω ότι και σε αυτό το κομμάτι αλλά και υπάρχει ένα σύλλογος, η κόρη της Καλλίνου, το οποίο πρέπει να πω ότι είμαι και φίλος στο Facebook, στα social media και παρακολουθώ τις δράσεις, τον καθαρισμό των βυθών, την αγωνία τους. Είμαι ιδιαίτερα έτσι χαρούμενος και νομίζω ότι είστε παράδειγμα προς μίμηση προς όλους μας να συνεχίσουν αυτές τις δράσεις που έχουν να κάνουν τόσο με πολιτικά κόμματα, όσο με συλλόγους, όσο με δήμους και να μπορέσουν έτσι να συνεργαστούμε γιατί αυτός ο κόσμος, αυτός ο πλανήτης ανοίγει σε όλους εμάς. Συγχαρητήρια, Μιγγέλη, να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο τον αγώνα σου και εμείς θα είμαστε εδώ στο πλευρό σου, μια και συζητήσαμε και είπαμε και για άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.